καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλησπέρα. Στο φαν σας και φυσικά στους τηλεθεατές σας. Κοιτάξτε, αναγκάζομαι να κάνω αυτή παρέμβαση. Με ακούτε, φαντάζομαι. Μια χαρά. Σας ακούω μικροφωνίζει, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάνω αυτή παρέμβαση γιατί το σχόλιο το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Τσίπρας, στη Βουλή σήμερα το μεσημέρι και με αφορούσε σε σχέση με δίθεν δήλωσή μου στο briefing περί πρόταση μορφής, είναι μια κοινή συκοφαντία. Και επειδή είναι μια κοινή συκοφαντία, σας καλώ αυτή τη στιγμή να παίξετε τα πλάνα και το ανάλογο ρεπορτάζ από το briefing και να βρείτε μία φορά, έστω μισή φορά, που εγώ έχω αναφερθεί σε πρόταση μορφής. Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν, σας λέω με τα λόγω γνώσης ότι ο πρωθυπουργός της χώρας μας είναι ασθενός συκοφάντης και λέω και στον κύριο Κοτρότσο ότι αν εκείνος έχει άλλες πληροφορίες ή βίντεο ή τέτοιες δηλώσεις δικές μου, να τις παίξει τώρα στην εκπομπή. Αλλιώς να ανακαλέσει αυτό που είπε. Μισό λεπτό λοιπόν. Μισό λεπτό, Κατερίνα, επειδή με αφορά. Αγαπητέ κύριε Κικίλια, να απαντήσω, μου επιτρέπετε. Ακούστε κύριε Κοντρότε, επειδή δεν έχω εικόνα, έχω μόνο ήχο και μικροφωνίζει κιόλα. Ναι. Και είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, γύρω από τα Γιάννητσα. Και η δυνατότητα που έχω να συνομιλήσω μαζί σας δεν είναι εύκολη. Ναι. Σας λέω όμως. Όχι, δεν χρειάζεται να συνομιλήσετε. Απλώς θα με ακούσετε να απαντήσω, αυτό λέω. Επειδή γνωρίζουμε πολλά χρόνια και οι δύο μας, και όλοι γνωρίζουμε ο καθένας ποιο ρόλο παίζει και πώς συμπεριφέρεται στο δημόσιο βίο. Τι εννοείται. Δεν έχω δικαίωμα σε κανέναν να παρεμβαίνει τη δηλώση μου. Τι εννοείται. Το βίντεο που το έχω πει. Μάλλον δεν. Κύριε Κικίλια, συγγνώμη που σας διακόπτω. Επειδή βάζετε προσωπικά στοιχεία, μάλλον δεν ακούσατε τι είπα. Δεν παρερμήνευσα. Επικαλέστηκα. Θέλετε να ακούσετε. Δεν θέλετε. Εντάξει. Περιμένω. Ή το βίντεο που το έχω πει, ή είστε κι εσείς συκοφάτσι όπως ο Πρωθυπουργός. Κύριε Κικίλια. Δεν το έχω πει λοιπόν ποτέ. Ανακαλέστε αμέσως. Κύριε Κικίλια, ακούσατε. Ερώτηση. Ακούσατε τι είπα. Κύριε Κικίλια, επειδή είστε στο αυτοκίνητο και επιστρέφετε από τα Γιάννητσα, προφανώς δεν ακούσατε τι είπα. Άρα σας επιστρέφω το χαρακτηρισμό, γιατί δεν έχετε ιδία ανάποψη για αυτό που είπα. Όποιος σας το μετέφερε, σας το μετέφερε λάθος. Τι είπατε, πέστε. Θέλετε να ακούσετε τι είπα. Τι είπατε. Θα ζητήσετε συγγνώμη όμως όταν... Θα ζητήσετε και το βίντεο. Και θα ζητήσετε συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό που είπατε σε βάρος μου πριν από λίγο. Σας λέω λοιπόν επί τροχάδων τι είπα. Και καλό το Θοδωρή. Επαναλαμβάνω το χαρακτηρισμό όταν χωρίς όνομα μιλάτε για κορυφαίο στέλεχο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ. Τι λέτε. Θα καταγγείλετε και το ρεπορτάζ, αγαπητέ Βασίλη Κικίλια, που όπως είπες γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Όχι. Με είπες συκοφάντη. Δεν θα σου απαντήσω. Προς Θεού. Τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλει να τον αφήσει να μιλήσει. Βεβαίως. Αλλά όχι όταν με αποκαλείτε, κύριε Κικίλια, συκοφάντη όμως, έτσι. Όταν ακούγεται. Μιλάω το τηλέφωνο, θυμώνει τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλά τώρα, εντάξει. Θυμώνει τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ακούτε λίγο. Παιδιά, βάλτε και το Σεραφείο στο πλάνο, αν γίνεται. Πέστε το βίντεο που έχω πει ότι η Νέα Δημοκρατία σου πάει πρώτα στη μορφή. Αλλιώς θα συκοφάντη θα το πέσει. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Επειδή δεν υπάρχει ένα τέτοιο βίντεο. Μα δεν έχει ακούσει καν τι έχουμε πει. Λέω, σε ένα τέτοιο βίντεο δεν υπάρχει. Να βρείτε από τα αρχεία της ΕΡΤ αν εγώ έχω μιλήσει για πρόταση μορφής. Επειδή δεν έχω μιλήσει, ο Αλέξης Τσίπρας με συγκοφάτησε σήμερα στη Βουλή και εσύ τώρα παράγεται. Αυτή είναι η ΕΡΤ του σήμερα. Κύριε Κικίλια, μην ταράζεστε καταρχάς. Μην ταράζεστε. Ψύχρεμα. Ακούστε. Θέλετε... Καλά, μη φωνάζετε. Μη φωνάζετε. Με ψυχραιμία. Με πλάτη στην πλάτη σε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό κάνετε, κύριε. Μη μου λέτε μέσα. Επιτρέψτε μου τώρα, γιατί θέλετε κάτι να έχουν πει. Δηλώσεων και διαωρεών τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αρκετά το παιχνιδάκι με εσάς. Λοιπόν. Να βρείτε το βίντεο, κύριε. Σας προκαλώ. Και περιμένω να παίξετε το βίντεο αυτό. Νομίζω ότι οι φωνές δεν έχουν κανένα. Κύριε και κύριε, προφανώς σας ενημέρωσαν καλά. Στη δημοσιογραφική σας καριέρα, όταν θα λέτε κάτι, το αποδεικνύετε. Να παίξετε λοιπόν το βίντεο που εγώ έχω μιλήσει για πρόταση μορφής. Σας προκαλώ τώρα. Μα ακριβώς αυτό είπα εγώ πριν, κύριε και κύριε.
κάποιοι σας πουλάνε φούμαρα. Γιατί, όχι, ακούστε, τα είπατε, ακούστε τώρα και εμένα. Ακούστε, γιατί με θίξατε προσωπικά. Κάντε έναν κόπο, δώστε μου 30 δευτερόλεπτα. Δεν θέλετε. Εσείς φημώνετε εμένα τώρα. Θα μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα. Κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, για 4 ώρες, δεν το τι θέλετε. Ποιο θα φημώνει, κύριε. Θέλετε, σε σχέση με αυτό που είπατε, κύριε Κίλια, και αφήστε τα, κύριε, σας παρακαλώ να είστε ευγενικός όπως είμαι και εγώ. Θέλετε να με ακούσετε για 30 δευτερόλεπτα. Θέλετε να με αφήστε τα όλα. Αφήστε τα όλα στην άκρη. Θέλετε να με ακούσετε για 30 δευτερόλεπτα. Από πότε το, κύριε, θέλετε να με ακούσετε, κύριε Κικίλια, θέλετε, κύριε Κικίλια, θέλετε να με ακούσετε για 30 δευτερόλεπτα. Με πολύ έτσι σεβασμό σας το λέω, ακούστε με για 30 δευτερόλεπτα. Δεν θέλει να με ακούσει. Επειδή δεν το έχουν πει, αν τυχόν δεν το παίξετε το βίντεο, υιοθετείτε αυτό το οποίο είπε ο πρωθυπουργός. Ποιο βίντεο, κύριε Κικίλια? Μισό λεπτό να συνεννοηθούμε όμως μεταξύ μας. Θέλετε, ωραία, σε σχέση με ό,τι με αφορά, κύριε Κικίλια. Δεν θα πληρώνει, κύριε, η κομματική νομεκλατούρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός λαός θα πληρώνει. Τι λέτε, κύριε Κικίλια? Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα? Κύριε Κικίλια, δεν σας επιτρέπω να προσβάλλετε κανέναν εδώ. Τι λέτε τώρα? Θέλετε να ακούσετε, κύριε Κικίλια? Όχι, θέλω να παίξετε το βίντεο. Το βίντεο που έχω ζητήσει. Πρώτα στη μορφή συνεχοποίησε στο briefing. Και επειδή δεν υπάρχει, λοιπόν, δεν υπάρχει, απαιτώ να ανακαλέσετε. Δεν... Τι να ανακαλέσει, κάτι που δεν είπε. Κύριε Κικίλια, πλανάστε πλάνη νυχτρά. Ακούστε με 30 δευτερόλεπτα. Δεν θέλετε να με ακούσετε. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι σωστό που κάνετε? Και περιμένω να παίξετε το βίντεο. Μα σας είπαν ψέματα σε ό,τι με αφορά. Δεν ακούσατε καν. Είστε σε ένα αυτοκίνητο και επιστρέφτε τα Γιαννιτσά και θα κάνετε κριτική με βάση αυτά που σας είπε κάποιος ότι είπαμε εδώ. Προς Θεού! Πού το ακούσατε αυτό, κύριε Κίλια? Κύριε Κίλια, ηρεμήσατε. Ηρεμήσατε, μπορείτε να με ακούσετε. Κύριε Κικίλια, εμείς δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, επειδή λοιπόν τώρα, μισό λεπτό, Κατερίνα, επιπροσωπικού, συγγνώμη. Σαφώς επιπροσωπικού, εννοείται. Επειδή λοιπόν, το λέω σε αυτούς που στην Οδό Πειραιώς ακούνε και παρακολουθούν την εκπομπή και τους προκαλώ. Είπα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σχεδιασμό πρότασης μομφής, γιατί κάτι τέτοιο θα συνιστούσε πολιτική αυτοκτονία. Είναι πρακτικά αδύνατο να έχει κάποιο τέτοιο σχεδιασμό. Και προκαλώ αυτούς που παρακολουθούν να γυρίσουν πίσω, να κάνουν rewind το βίντεο και να το βρουν. Δεύτερο, είπα ότι συνομιλούσα σήμερα με ένα στέλεχος Νέας Δημοκρατίας που μου είπε ότι υπήρξε, κατά τη γνώμη του, μία λάθος διατύπωση εκεί που μίλησε για τις συνταγματικές και κοινοβουλευτικές δυνατότητες που έχει να αντιδράσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Κικίλιας, έτσι μου είπε, αυτή η λανθασμένη διατύπωση, όχι ότι είχε πρόθεση για πρόταση μομφής, έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να το πάρει, γιατί τίποτα δεν αφήνει, είπα, να πέσει κάτω η κυβέρνηση και να δημιουργήσει αυτό το θέμα με τον πρόταση μομφής. Ο κύριος Κικίλιας με έθιξε προσωπικά. Θέλω να κάνει τον κόπο το εξής, γιατί όντως γνωριζόμαστε χρόνια, αγαπητέ Βασίλη Κικίλια. Και γνωριζόμαστε καλά. Όταν ήμουν διευθυντής εφημερίδων, έτσι, δεν χρειάζεται να είναι.